Ετοιμαστούμε για να συμμετάσχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Προς ευλογία όμως και όχι προς κατάκριση. Κατάκριση σημαίνει καταδίκη, όχι προς κατάκριση. Προς ευλογία μόνο. Γι' αυτό ας διαβάσουμε, αδελφοί, λίγα εδάφια από τη σελίδα 1081, γάμα κεφάλαιο, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, πρώτο εδάφιο. Φοβερό. Είδετε, οποίαν αγάπην έδωκε εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ομαστούμε τέκνα Θεού. Και προσέχετε, δεν λέει είδετε. Είδετε, ξέρετε. Δεν μάθετε τώρα, μη μάθετε τώρα, ξέρετε. Οποίαν αγάπην έδωκεν, όχι μας αγάπησε, έδωκεν εις ημάς ο Πατέρας ο Ουράνιος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια αγάπη σας έδωσε. Μύρια τάλαντα. Αμήν. Μύρια τάλαντα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια αγάπη σας έδωκε ο Πατήρ, ώστε να ονομαστείτε τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη σου Χριστού. Να συμβασιλεύετε εις τους αιώνες των αιώνων, όταν ο μόνος δυνάστης θα είναι βασιλεύς των βασιλευόντων. Βόηθα μας Κύριε. Και Κύριος των κυριευόντων αιωνίως. Ο μόνος Κυρίαρχος, όταν και ο Χριστός θα έχει υποταχθεί στον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα και θα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Και το μέλλον σου, αυτή είναι η αγάπη του Θεού Πατρός. Το μέλλον σου θα είσαι εκ των βασιλευόντων αιωνίως. Με μύρια τάλαντα, πόσες φορές, 70 φορές το 7. Γιατί είναι σπλαχνικός. Και το ξαναδιαβάζω. Ξέρετε ποια αγάπη σας έδωκε ο Πατήρ, ώστε να ονομαστείτε και να συνεχίζετε να ονομάζεστε τέκνα Θεού. Δια τούτο και ο κόσμος δεν σας γνωρίζει, διότι δεν εγνώρισε Αυτόν. Είμαστε έξω από τον κόσμο, είμαστε. Σε γνωρίζει ο κόσμος. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν θέλω να με γνωρίζει ο κόσμος, θέλω να με γνωρίζει ο Πατέρας μου, ο Ουράνιος και τα αδέλφια μου. Ναι, αδελφοί μου, δεν θέλω να με γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί είμαι νεκρός για τον κόσμο. Νεκρός για την αμαρτία. Ζωντανός για το Χριστό μέσα στην Εκκλησία Του. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν γνώρισε Αυτόν. Αγαπητοί, τώρα ήμεθα τέκνα Θεού. Δεν θα γίνουμε. Ήμεθα τέκνα Θεού. Και ακόμη δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Ακούτε αδερφοί, τώρα δεν ξέρουμε τι θα είμαστε, αλλά να ξέρουμε ότι όταν θα φανερωθούμε θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλουμε να δει Αυτόν πρόσωπο προς πρόσωπο. Ξέρετε ότι στο τέλος ΚΒ κεφάλαιο Αποκάλυψη θα δούμε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο για πρώτη φορά. Κανείς δεν είδε το Θεό και έζησε. Εμείς θα τον δούμε στο τέλος. Πρόσωπο προς πρόσωπο. Και θα καταλάβουμε ότι είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Φοβερό δεν είναι? Καταλαβαίνουμε ποιο είναι το μέλλον μας. Εάν μετανοούμε συγχωρούντες για να μας συγχωρέσει. Μετανοώ για να με συγχωρέσει.
συγχωρώ για να με ευλογήσει. Το ξαναπώ. Μετανοώ και ζητάω το αίμα του Χριστού για να με συγχωρέσει. Από τα μοίρια τάλαντα. Αλλά δεν θα με συγχωρέσει αν δεν συγχωρέσω εγώ το πτέσμα του αδελφού μου, τα 100 δινάρια. Δεν θα με συγχωρέσει. Δεν θα με ευλογήσει. Και πας ώστις έχει την ελπίδα αυτήν, επ' αυτόν καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς και εκείνος είναι καθαρός. Άρα πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζουμε τον εαυτό μας με το αίμα του Χριστού, αλλά και με τα σπλάχνα του Χριστού. Αλλιώς δεν είμαστε καθαροί. Πόσο σοβαρό όμως είναι, αδελφοί, αυτό που κατάλαβα σήμερα. Πόσες φορές ο Κύριος θα μου συγχωρέσει τα μοίρια τάλαντα. Πόσες φορές. Πόσες. 70 κοντάκι σε 7. Δόξα να έχει ο Θεός. Αλλά συγχώρεσαι και εσύ, αδερφέ, τα πτέσματα του αδερφού σου. Χάρισέ τα 100 δινάρια να πάνε στην ευχή. 100 δινάρια θα σκέφτεσαι τώρα. Ή τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, εάν δεν μετανοήσουμε και αν δεν ζητήσουμε συγχώρεση, δεν μας συγχωρεί ο Θεός. Ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί. Τώρα λοιπόν έχουμε μια ευκαιρία να εξομολογηθούμε όλες μας τις αμαρτίες μια φορά ακόμη. Για να φεθούν σε εμάς τα μοίρια τάλαντα. Αμήν, αδέλφια μου. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Πες το, αδέρφε, σε παρακαλώ. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Ελέησέ με, Κύριε. Συγχωρώ. Τα 100 δινάρια τα χαρίζω σιγά. Και 200 χαρίζω. Ας έρθουν οι πρεσβύτεροι και ας προσευχόμαστε, αγαπημένα μου αδέλφια. Όλοι μας. Καθένας για τον εαυτό του.